Το θέμα είναι η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Άρα είναι επίσκεψη στο παρελθόν. Και το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί έχει νόημα να επισκεφτόμαστε το παρελθόν. Λοιπόν, σε αντίθεση με μια νεανική διαφήμιση που θεοποιεί το παρόν, μας καλεί μια νεανική διαφήμιση στην τηλεόραση που μας καλεί να ζήσουμε τώρα, να νιώσουμε τώρα και όσοι αν να ζούμε σε ένα αιώνιο παρόν, στην πραγματική ζωή, οι πραγματικοί άνθρωποι κουβαλάμε μέσα μας το παρελθόν και κυοφορούμε το μέλλον. Το παρόν μας είναι αυτό που είναι επειδή υπήρξε ένα ορισμένο παρελθόν. Κάθε λέξη που λέμε, κάθε κίνηση που κάνουμε, κάθε σκέψη που ξεδιπλώνουμε, κουβαλάει μέσα του συνθήκες που διαμορφώθηκαν πριν από εμάς. Όπως έλεγε ο Μάρξ, οι πεθαμένοι μας κρατάνε γκαζωμένους και μας τροχιοδρομούν σε ορισμένες κατευθύνσεις. Οι αξίες που έχουμε στο κεφάλι μας, οι νοοτροπίες, οι κοινωνικές σχέσεις και οι επαγγελματικές στις οποίες εμπλεκόμαστε και καθορίζουν τη ζωή μας, όλα αυτά έρχονται από πίσω. Άρα λοιπόν, έχει νόημα να ξέρουμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το πίσω. Ακόμα και αν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό, προπαντός όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό, χρειάζεται να το γνωρίζουμε. Και έχει νόημα να σχεδιάζουμε έλογα το μέλλον και όχι όπως να τη δούμε ως μαλάκια σε οποιοδήποτε ρέθισμα. Συνεπώς, αυτός είναι ένας κρίσιμος λόγος για να επισκεφτούμε το παρελθόν. Ωραία. Το δεύτερο ερώτημα. Μπορούμε να έχουμε μία έγκυρη αφήγηση για το παρελθόν. Ή ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό. Εάν το παρελθόν είναι αυτό το χέρι μου και η αφήγησή μας για το παρελθόν είναι αυτό, τότε ξεκινάμε σχεδόν αξιωματικά ότι αυτά δεν μπορούν να ταυτιστούν απολύτως. Δεν μπορούμε δηλαδή να δράξουμε το παρελθόν, να το αποτυπώσουμε σε λόγια, σε μια σελίδα και να πούμε «Να το έχουμε ολόκληρο εδώ ζωντανό». Μπορούμε όμως να έχουμε βαθμούς προσέγγισης στο παρελθόν. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε πιο έγκυρες αφηγήσεις γι' αυτό ή λιγότερο έγκυρες. Και έχει τα εργαλεία η επιστήμη της ιστορίας για να καταλάβει ποια είναι πιο έγκυρη αφήγηση και ποια είναι λιγότερο έγκυρη. Άρα λοιπόν, όχι, δεν είναι ό,τι νομίζει ο καθένας για το παρελθόν. Υπάρχουν τρόποι για να καταλάβουμε, για να κατατάξουμε τις αφηγήσεις σε λιγότερο και περισσότερο έγκυρες. Τρίτον, οπωσδήποτε το παρελθόν δεν είναι μόνο γεγονότα. Δεν είναι μόνο τι έγινε. Είναι και γιατί έγινε. Είναι κυρίως γιατί έγινε. Αν δεν ενθέσουμε τα γεγονότα μέσα σε ερμηνευτικά σχήματα, τότε έχουμε μια ατέλειωτη σειρά ημερομηνιών και γεγονότων και ονομάτων σαν αυτά που βασανίζουν τους μαθητές στο σχολείο και τους κάνουν να μισούν την ιστορία. Άρα λοιπόν, αν κάτι θα αξίζει τον κόπο να κάνουμε εδώ σήμερα μέσα σε 45 λεπτά, είναι να δώσουμε ορισμένα βασικά σχήματα για κρίσιμες πτυχές του παρελθόντος, έτσι ώστε να μπορούν να ενθεθούν σε αυτά τα σχήματα τα γεγονότα στη συνέχεια και να αποκτήσουν νόημα. Με αυτές λοιπόν αυτά τα εισαγωγικά, ας δούμε τώρα τι αξίζει να κρατήσουμε από το παρελθόν του συνδικαλιστικού κινήματος και γιατί αξίζει να το κρατήσουμε. Το πρώτο, θα μείνω σε 7 σημεία. Το πρώτο σημείο. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν μπορεί να συγκροτηθεί συνδικαλιστικό κίνημα εάν δεν υπάρχει μία κοινωνική προϋπόθεση. Ποια είναι η μισθωτή εργασία. Αν δεν υπάρχουν μισθωτοί, προφανώς και δεν μπορεί να έχεις κίνημα. Ο λάθος είναι να νομίζει κανείς ότι επειδή έχω μισθωτούς, μπορώ να έχω κίνημα. Όχι, είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή. Όπως ακριβώς γυναίκες υπήρχαν πάντοτε, αλλά φεμινιστικό κίνημα συγκροτήθηκε κατά τον 20ο αιώνα, όπως
για να μην έχουμε επαφή με τις ημέρες. Ομοφιλόφιλοι υπήρχαν πάντοτε, αλλά τα gay pride τελευταία γίνονται, συγκροτούνται σε κίνημα δηλαδή και διεκδικούν παρουσία στο δημόσιο χώρο. Έτσι ακριβώς το να έχεις πίστοχους δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα έχεις εργατικό κίνημα ή συνδικαλιστικό κίνημα. Διότι ανάμεσα σε μια κατάσταση και στο κίνημα που της δίνει την τροχιοδρομή προς ορισμένη κατεύθυνση, μεσολαβεί η ιδεολογία, μια ανάγνωση. Ας δούμε όμως πότε εμφανίστηκε η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, αυτή η αναγκαία προϋπόθεση. Τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά στον αγροτικό